Κυρία Κοκκίνη, πώς είστε? Είμαι πολύ καλά. Ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, αλλά εγώ είμαι πολύ καλά. Από ό,τι είδα, θα φορέσετε και ωραία κόκκινα φορέματα για τη φωτογράφηση του άλμπουμ. Κόκκινο στο κόκκινο, είναι και ο έρωτας που σας πάει και σας ταιριάζουν όλα. Και το επίθετο είναι. Κοκκίνο. Σε κίνδυνο κόκκινο. Μιλήσαμε για το κόνσεπτ της φωτογράφησης. Θα έχει αρκετά έντονο το κόκκινο στοιχείο, όπως είχε και η πρώτη μου δουλειά με το Φίβο το 2003. Τότε λεγόταν στο κόκκινο, τώρα θα έχει κάποια στοιχεία. Θα μας φέρει γούρι, νομίζω. Μερικές λέξεις δεν τις καταλάβαινα τόσο καλά. Πάντως είστε πολύ απασχολημένοι, έχετε και το Greek Idol. Μιλήστε μας και για αυτό πώς πάμε. Πάμε πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά, περνάμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπήρχαν 15 εξαιρετικά παιδιά, τώρα έχουν μείνει 9. Και από εδώ και πέρα δυσκολεύει πάρα πολύ. Ο κλειός αρχίζει και κλείνει, γιατί είναι όλοι καταπληκτικοί. Είμαστε πολύ τυχεροί φέτος με την επιλογή που έχει γίνει και θα είναι δύσκολα κάθε Σάββατο, δηλαδή με κάθε αποχώρηση θα στενοχωριόμαστε αρκετά. Πάντως και στο ρόλο του κριτή βλέπω να πηγαίνετε πολύ καλά, δεν έχετε αυτή την εμπάθεια που ίσως κάποιοι να έβγαζαν. Είστε αυθεντικοί, αληθινοί και φαίνεται να συμμερίζεστε και το άγχος των παιδιών. Το συμμερίζομαι γιατί τους καταλαβαίνω απόλυτα, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν, είναι πολύ δύσκολο και οι περισσότεροι είναι και άβγαλτοι σε αυτή τη δουλειά, άρα χρειάζεται μια επίοικια και δεν νομίζω να χρειάζεται να είμαι ούτε και να πω ένα αυστηρό σχόλιο, θα κοιτάξω να το πω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίξω και προσβάλλω κανένα παιδί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου δηλαδή. Φαντάζομαι θα έχετε ξεχωρίσει κι εσείς κάποια παιδιά που λέτε ότι αυτό το παιδί θα κάνει καριέρα. Αν θα κάνει καριέρα ή όχι, δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ταλέντο του κάθε παιδιού. Και έτσι δεν μπορώ να σου πω από τώρα ποιο παιδί θα κάνει καριέρα, είναι νωρίς. Αυτό που πρέπει, σίγουρα έχω ξεχωρίσει κάποιους, έχω κάποιους αγαπημένους που δεν με επιτρέπεται βέβαια να το πω, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Αλλά το θέμα είναι τα παιδιά αυτά να δουλεύουν κάθε μέρα και να ξέρουν ότι κάθε στιγμή που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή είναι μια δοκιμασία. Είτε είσαι ένα χρόνο στο χώρο, είτε είσαι 30. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το διαγωνιστικό κομμάτι. Κύριε Κορομιλά, πώς σας φαίνεται στο όλο αυτό? Καταπληκτική. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Ρούλα ως παρουσιάστρια. Ήταν πρωτομάστορας στα σόου στα βραδινά. Ο ρόλος της πάει πάρα πολύ αυτός παρουσιάστρια του talent show. Το απέδειξε πέρυσι, το αποδεικνύει ακόμα καλύτερα νομίζω φέτος. Φέτος τη βλέπω ακόμα πιο άνετη και χαλαρή. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία όλοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να περνάς και καλά, να περνάς καλά εκεί που βρίσκεσαι. Συνεχώς χαμογελάω, δίχως να υπάρχει αστείο. Πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ? Θα κυκλοφορήσει από τη Spicy και στοίχη η μουσική του Φίβου, εννοείται, τέλη Μαΐου. Σας συναντώ εδώ στη φωτογράφηση της κυρίας Κοκκίνου για πείτε μου για τις λεπτομέρειες. Συνεργάζεστε πολλά χρόνια. Ναι, από το 2003 δουλεύω με την Έλλη, είναι από τις αγαπημένες μου, μουσες. Δουλεύουμε πάντα τέλεια και σήμερα κάνουμε φωτογράφηση για το CD της, το καινούριο. Τι είναι από τα στοιχεία που ξεχωρίζετε στην κυρία Κοκκίνου? Είναι πολύ γλυκιά κοπέλα καταρχήν η Έλλη και είμαι πολύ άνετη μαζί της γιατί μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι θετική πάντα στο κόνσεπτ που έχουμε σαν ιδέα. Περνάμε ωραία, διασκεδάζουμε. Ταιριάζουν και τα κόκκινα, πολύ κόκκινο βλέπω. Πολύ, πολύ κόκκινο και έβαλε και κόκκινο κραγιόν που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το χρώμα του έρωτα, μια χαρά της πάει φαντάζομαι. Βέβαια. Δεν φαίνεται ότι είναι πολύ καλά. Το κόνσεπτ είναι... μας τα χάλασε λίγο καιρός γιατί θέλαμε να πάμε σε πιο παραλιακή περιοχή σήμερα, αλλά επειδή βρέχει, ήρθαμε εδώ. Θα το δείτε, έχουμε ένα κόνσεπτ στο μυαλό μας. Τώρα κάνουμε τις λεπτομέρειες αυτά που είδατε εσείς, τα μέσα του CD και θα κάνουμε την κεντρική φωτογραφία προς το τέλος. Είστε και ένας άνθρωπος που δάζεται πάρα πολύ τη λεπτομέρεια έξω και δουλειά σας. Ναι, ναι, έτσι γίνεται αυτή η δουλειά, δεν γίνεται αλλιώς. Θα θέλατε να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια, γιατί σας βλέπω πολύ ανεξάρτητο πνεύμα και γενικότερα. Όχι, δεν θέλω. Είμαι μικρή ακόμα, αργότερα. Θα δούμε. Πιο μετά. Ερωτεύτηκα και στην τρέλα το χωρίξει.